Όπω είπε, το σύστημα θα αναθεωρηθεί συνολικά με βάση τα δεδομένα σύμφωνα και με τι εξαγγελίε τη Υπουργού Εργασία Έφησα Η κυρία Καραμεσίνη διευκρίνησε ότι οι κατηγορίε που είναι στη πιο ευάλωτη θέση θα έχουν μεγαλύτερη προσοχή. Η μακροχρόνια ανεργία καλύπτει μεγάλο ηλικιακό φάσμα. Όποιο είναι πάνω από 45 ετών έχει λίγε ευκαιρίε να μπει στην αγορά εργασία, εξήγησε η διοικητήρια του ΟΕΔ. Παράλληλα, σημείωσε ότι ένα μακροχρόνιο άνεργο με αναπηρία εντάσσεται στι ευάλωτε ομάδε ενώ συμπλήρωσε ότι θα ληφθεί υπόψη και το μεγάλο χάσμα μεταξύ του ανδρικού και του γυναικείου ποσοστού ανεργία. Τα προγράμματα απασχόληση του ΟΕΔ είναι φαλτήριο για τη διεκδίκηση μια θέση εργασία που γράμμισε η κυρία Καραμεσίνη, υπεσημένοντα ότι στη διάρκεια τη κρίση ο προβληματισμό ήταν αν τα συστήματα επιδότηση εργασία μπορούσαν να λειτουργήσουν σταθεροποιητικά. Όπω δήλωσε, τα χρόνια των μνημονίων περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι βρέθηκαν εκτό αγορά εργασία. Η λογική μα είναι η στήριξη μέχρι να βρουν οι άνθρωποι δουλειά και η αύξηση των ευκαιριών που δίνουν στου ανέργου για να βρουν δουλειά που σα αφήνει η διοικήτρια του ΟΕΔ, προσθέτοντα ότι η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργεια. Μεταξύ άλλων, η διοικήτρια του ΟΕΔ είπε ότι συνολικά δίνεται 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο για την ενεργεία σε επιδόματα και προγράμματα.